στις εκλογές που πραγματοποιούνται αύριο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Την εκλογή του εκ νέου διεκδικεί ο μέχρι σήμερα πρόεδρος του Συλλόγου, επικεφαλής της παράταξης Αδέσμευτο Ιατρικό Μέτωπο, Γιώργος Πατούλης. Μίλησε στον Κώστα Τάτσι. Εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς θα καθορίσει την πορεία του ιατρικού κλάδου, αναμένεται να είναι η εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Τα 18.900 μέλη του μεγαλύτερου συλλόγου της χώρας καλούνται να εκλέξουν εκείνους που θα συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων τους, όπως η φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό, αλλά και οι νέοι περιορισμοί σε συνταγογραφήσεις και προληπτικές εξετάσεις. Έχουμε πετύχει την πιστοποίηση των γιατρών, έχουμε πετύχει να δίνουμε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αλλά και την άδεια λειτουργίας, όμως πολλά ζητήματα που αφορούν τους νέους γιατρούς νοσοκομιακούς είναι ανοιχτά και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει συμμετοχή, περίσκεψη, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα να συνεχιστεί αυτό το έργο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αθηνών και επικεφαλής της παράταξης Αδέσμευτο Ιατρικό Μέτωπο Διοίκησα, Γιώργος Πατούλης, υπογραμμίζει μάλιστα την αναγκαιότητα για συστράτευση όλων εκείνων των δυνάμεων που θα παλέψουν για να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα και τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο. Οι νέοι γιατροί, οι οποίοι είναι άνεργοι και φεύγουν στο εξωτερικό, χρειάζεται το ΟΠΗ να ανοίξει πλέον τις θέσεις και το έχουμε ζητήσει για όλους τους γιατρούς, ώστε να μπορούν να συνταγογραφούν και να υπάρχει ελεύθερη προσβασιμότητα των ασθενών. Οι νοσοκομιακοί γιατροί χρειάζονται να πλαισιωθούν από νέους για να μπορέσουν πλέον το ΕΣΥ να λειτουργήσει καλύτερα. Η εκλογική αναμέτρηση θα διαρκέσει αύριο και την Δευτέρα και θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο στο ΆΚΑ.